Καλημέρα σε όλους και όλες, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Η απερχόμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εκλεγμένους αντιπροσώπους του 23ου συνεδρίου μας, σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας μας, επίσης σε όλα τα μέλη των διοικητικών μας συμβουλίων, στις γυναίκες, τους άνδρες, που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση της αγωνιστικής πορείας μας όλα αυτά τα χρόνια. Στην εργατική τάξη της πατρίδας μας, στα παιδιά και τα εγγόνια μας, στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στους συναδέλφους της Συντονιστικής Επιτροπής για την καλή συνεργασία και τη σπουδαία συμβολή τους στον αγώνα των συνταξιούχων, καθώς επίσης και στους προσκεκλεισμένους μας εκπροσώπους από την ΨΟ, τον ΠΑΜΕ και στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και καλωσορίζουμε στο συνέδριό μας τον Γενικό Γραμματέα, τον συνάδελφο Κιν Μπόριξ από την Ισπανία, που είναι γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και τον συνάδελφο Κώστα Σκαρπάλη, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου από την Κύπρο. Για τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που δυστυχώς έφυγαν από κοντά μας αυτά τα χρόνια, εκφράζουμε τα συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους και εμείς τους θυμόμαστε και θα τους έχουμε πάντα στη σκέψη μας. Τα 3 χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο συνέδριο, η αγωνιστική μας δράση αναπτύχθηκε μέσα σε δύσκολες, θα λέγαμε πρωτόγνωρες συνθήκες. Πέρα όλων των άλλων, προβλήματα που ζήσαμε και ζούμε την τελευταία δεκαετία με την καπιταλιστική κρίση και μας βασανίζουν, τα τελευταία χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πανδημίας. Όλο αυτό το διάστημα, το συνταξιουργικό κίνημα συνέχισε να βάζει την αγωνιστική του σφραγίδα τόσο την περίοδο όσο και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Στους αγώνες αυτούς πήραν μέρος χιλιάδες γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών σε μια ασύγκαστη αγωνιστική μαχητική πορεία με όλες τις μορφές αγώνα, είτε αυτοτελώς είτε μέσα από τις αγωνιστικές δράσεις του ταξικού εργατικού κινήματος στην πατρίδα μας, με όπλο τη συγκεντρωμένη ταξική πείρα του με το ταξικό πλαίσιο διεκδίκησης. Δεν έβαλα νερό στο κρασί του το κίνημά μας, δεν υπέκεψε στα εκάστοτα κυβερνητικά κελεύματα στη δηλητηριώδη προπαγάνδα των κονδυλοφόρων του συστήματος, στα παπαγαλάκια των επιχειρηματικών ομήλων που από την πρωινή ως τη νυχτερινή τους βάρδια προσπαθούν να θάψουν κάθε αγωνιστική φωνή που στρέφεται ενάντια στα ταξικά του συμφέροντα. Σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που πότε από τη θέση της κυβέρνησης, πότε της αξιωματικής ή της ευρύτερης αντιπολίτευσης προσπαθούν να μας πείσουν ότι μονόδρομος για εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας είναι να προσκυνάμε τις θανατηφόρες πολιτικές τους που σταθερά συνεχίζονται από τις κυβερνήσεις ανεξάρτητα πολιτικού αυτοπροσδιορισμού δίχως διακοπή στην πανδημία που προέκυψε από τις αρχές του 2020. Σταθερά η Ομοσπονδία με τα σωματεία της έδωσαν και δίνουν καθημερινά τη μάχη μαζί με τις άλλες δυνάμεις του συνταξιουργικού κινήματος που συνεργαζόμαστε στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις δίπλα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα για να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να βάλει τη σφραγίδα του στην προοπτική ανατροπής των αντεργατικών, αντισυνταξιουργικών πολιτικών που τζάκισαν τη ζωή μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το τρίχρονο που πέρασε από το 22ο συνέδριό μας είχαμε αλλαγή στο τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας. Στις εθνικές εκλογές που έγιναν το καλοκαίρι του 2019 την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την διαδέχτηκε αυτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήρθε στην κυβερνητική εξουσία με δίθεν φιλολαϊκά συνθήματα ότι θα αποκαταστήσει αδικίες της προηγούμενης κυβέρνησης και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Αντί γι' αυτό, και όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέχισε τις αντεργατικές πολιτικές από εκεί που τις άφησε η προηγούμενη και τις απογείωσε. Οι εξελίξεις αυτού του διαστήματος επιβεβαίωσαν την εκτίμησή μας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε την σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίζει τις πολιτικές που υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την παραπέρα μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης, με ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, τον περιορισμό των δικαιωμάτων του λαού και των συνταξιούχων. Τόσο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, καθώς επίσης μετά την εκλογή της, η κυβέρνηση μέσα από μια πρωτοφανή προπαγάνδα ψεύτικων προσδοκιών έπεισε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων ότι κάτι καλύτερο έρχεται, ότι θα λυθούν υπέρ τους ορισμένα προβλήματα από τις μνημονιακές πολιτικές των περασμένων χρόνων. Σε αυτή τη βάση αμέσως έπιασαν δουλειά οι αυτιάδες μερίδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποκλείοντας κάθε αγωνιστική φωνή, ενώ μέχρι σήμερα δεν σταμάτησαν να μοιράζουν υποσχέσεις αυξήσεων και αναδρομικά για τους συνταξιούχους ακόμη περισσότερα και από τους προσκεκλημένους υπουργούς στις εκπομπές τους. Η προπαγάνδα τους πλαισιώνεται με ένα team εκπροσώπων μεγαλοδικηγορικών γραφείων που καλλιεργούν και κατευθύνουν την προσφυγή των συνταξιούχων στα δικαστήρια με αγωγές. Η προπαγάνδα αυτής της κυβέρνησης των παπαγάλων της βρίσκει γόνιμο έδαφος ότι η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων είναι ανοργάνωτη, μακριά τα σωματεία και τους αγώνες, γι' αυτό εύκολα χειραγωγήσιμη. Αυτό είναι το κύριο καθήκον μας, η παραπέρα οργάνωση των συνταξιούχων στα σωματεία τους. Όλοι οι μηχανισμοί τους και η προπαγάνδα τους στοχεύουν να σπείρουν αυταπάτες και να δημιουργήσουν κλίμα αναμονής και απραξίας από κάθε αγωνιστική δράση, καλλιεργώντας την προσδοκία καλυτέρευσης της κατάστασης. Παρόλα αυτά, το διάστημα αυτό με τη σταθερή δική μας δουλειά στους συνταξιούχους το κλίμα έχει αναστραφεί αρκετά. Ισχύει αυτό που λέει ο λαός ότι το ψέμα έχει κοντά κομπάρια. Οι συνταξιούχοι βγάζουν συμπεράσματα και έχουν μεγάλη δυσπιστία προς τις εφαρμαζόμενες αντεργατικές, αντιλαϊκές, αντισυνταξιουργικές πολιτικές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες στη συνείδηση του λαού. Έτσι έχουν σε μεγάλο βαθμό καταρρεύσει πολλά από τα προπαγανδιστικά επιχειρήματα και τις διακηρύξεις της. Ταυτόχρονα, φαίνεται και η αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας στη στρατηγική που προωθεί η κυβέρνηση, αφού και η δική της και η δική του πολιτική είναι η ίδια στην ίδια ρότα που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όλη αυτή την περίοδο οι αγώνες μας συνεχίστηκαν τόσο από το τελέως ως συνταξιουργικό κίνημα στα πλαίσια της ΕΑ, αλλά και από κοινού με το εργατικό ταξικό κίνημα. Όλοι και όλες μας έχουμε την πείρα αυτής της δράσης. Πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας δώσαμε εκατοντάδες σκληρές μάχες ακολουθώντας όλες τις μορφές αγώνα.
Οργανώσαμε συνελεύσεις των σωματιών μας, από κοινού συσκέψεις με τους συναδέλφους των άλλων κλάδων, σε κάθε νομό και κάθε περιοχή, καθώς επίσης μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές συγκεντρώσεις, σε περιφέρειες, υπουργεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, στο πρωθυπουργικό μέγαρο, στη Βουλή. Οι συνταξιούχοι παίρνουν μέρος σταθερά από κοινού στις κινητοποιήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Οι κινητοποιήσεις μας αυτή την περίοδο έφτασαν τον αριθμό 165 σε όλη τη χώρα. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω, κάτω από την πίεση του αγώνα. Έγιναν απαντήσεις με τους υπουργούς και τον έγιναν συναντήσεις με τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό. Σε αυτόν τον αγώνα, όλα αυτά τα χρόνια, χιλιάδες συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα βροντοφωνάζουν. Είμαστε και θα είμαστε στο προσκήνιο του αγώνα και θα διεκδικήσουμε ένα επίπεδο ζωής σύμφωνα με τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας, από τον πλούτο που με την εργασία μας έχουμε παράξει. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε ποτέ στη συνείδησή μας και να αποδεχτούμε την κλοπή όσων μας έχουν με τη βία αφαιρεθεί, γιατί είναι δουλεμένα και πληρωμένα με τον αγώνα μιας ζωής. Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις δράσεις, χιλιάδες συνταξιούχοι που πήραν μαζικά μέρος, μαχητικά μέρος, έδωσαν απάντηση καταδίκης στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές, αγωνιστικό μήνυμα στη νέα γενιά. Γίνεται καθαρό στους πάντες ότι η στάση μας είναι ασυμβίβαστη με τις ανατυπώνες πολιτικές τους και οι αγώνες μας θα συνεχιστούν, γιατί σε όσα μέχρι σήμερα έχει κερδίσει ή αποκρούσει ο εργαζόμενος λαός, υπάρχει η σφραγίδα τους. Τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας η διοίκηση της Ομοσπονδίας μας πολλές φορές σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα αναγκάστηκε κάτω από τις οδηγίες των επιστημόνων να αλλάξει και να τροποποιεί το πρόγραμμα της δουλειάς και της δράσης της και της δράσης μας αυτή στη δύσκολη περίοδο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μπορεί λόγω αυτών των δυσκολιών να μην καταφέραμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο δυναμικό μαζικό τρόπο την αγωνιστική μας πορεία όπως την περίοδο πριν την πανδημία, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να την προσαρμόσουμε στα πλαίσια των αναγκών και περιορισμών της νέας κατάστασης. Και αυτό το διάστημα συνεχίσαμε τη δράση μας. Δεν χάσαμε την επαφή μεταξύ μας, με τα σωματεία μας, μέσα από διαφόρους τρόπους και μορφές, αλλά αναπτύξαμε αρκετές και σημαντικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Επεξεργαστήκαμε και εμπλουτίσαμε τα αιτήματά μας. Εκδίδαμε τακτικά δελτία τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποστείλαμε υπομνήματα διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους υπουργούς. Για όλες τις δραστηριότητες αυτές τα υλικά μας έφταναν για ενημέρωση στα σωματεία μας σε όλη τη χώρα και στα σωματεία της δύναμης της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Αξιοποιήσαμε και δεν σταματήσαμε την έκδοση της εφημερίδας μας. Παρά τις απαγορεύσεις, παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, προχωρήσαμε σε αρκετές κινητοποιήσεις και πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τόσο ζωντανά όσο και με τηλεδιάσκεψη την Μεγάλη Τρίτη μέσα από τη μεγάλη πανατική ανοιχτή συγκέντρωση που πραγματοποιήσαμε στις 20 του Απρίλη του 2021. Τα σωματεία μας με όλες τις προφυλάξεις είχαν επαφή με τα μέλη τους και παρουσία σε μια σειρά εκδηλώσεων του εργατικού κινήματος, των υγειονομικών για τα προβλήματα της υγείας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Για όλη αυτή τη δράση αξιοποιήσαμε τις συλλογικές μας διαδικασίες με όλες τις συνεργαζόμενες συνταξιουργικές οργανώσεις. Επιτυχία είχε και η τηλεδιάσκεψη των σωματείων μας που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία.
και η συμμετοχή έφτασε τον αριθμό 87 σωματείων που πήραν μέρος. Πριν τις διακοπές του φετινού καλοκαιριού, πραγματοποιήσαμε και ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα με συσκέψεις των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη με καλή συμμετοχή. Αρκετοί συνάδελφοι πήραν το λόγο, εγκρίνοντας την μέχρι τώρα δράση μας και την πρόταση της ΣΕΑ, της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, για την οργάνωση πανελλαδικής συγκέντρωσης στην Αθήνα για τις 8 του Οκτώβρη. Η πανελλαδική μας κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Φαίνονται και στο βίντεο εξάλλου που δείξαμε. Μπορούμε να εκτιμήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και το αποτέλεσμά της θετικό σε όλα όσα προηγήθηκαν για τη διοργάνωσή της. Πιστεύουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν πολύ καλύτερο με πολύ περισσότερο κόσμο αν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες και φυσικά δεν είχαμε τα προβλήματα της πανδημίας. Από την επαρχία, από όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη έφτασαν 50 πούλμαν. Αρκετά ακυρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες λόγω του καιρού. Αλλά και από την ατοχή η βροχή έκοψε αρκετούς συναδέλφους μεγαλύτερους σε ηλικία να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση. Παρ' όλα αυτά αρκετός κόσμος πήρε μέρος και είχαμε μια καλή συγκέντρωση που το χαρακτηριστικό της είναι ότι έγινε κάτω από τις ομπρέλες. Όλη η δουλειά που έγινε μέσα σε αυτές τις αντιξοότητες δείχνει τις δυνατότητες που έχουμε και χρειάζεται να αξιοποιήσουμε για να συνεχίσουμε τους αγώνες μας και μέσα στις δυσκολίες της πανδημίας να απαντήσουμε με μεγαλύτερη ένταση της δουλειάς μας. Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ σε αυτή την συγκέντρωση συναντήθηκε και έγινε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθεί χρόνος στο πυκνό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και την υπόσχεση του Υπουργού μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας ότι μέχρι τις 10/11 του 2021 το Υπουργείο θα έχει λύσει, το Υπουργείο Εργασίας, τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα ώστε να αποδοθούν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τα χρήματα που αφαρούν την παρακράτηση των 20 λεπτών που γνωρίζουμε. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, όλο αυτό το διάστημα από το προηγούμενο συνέδριό μας σταθερή ήταν η λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα μέσα από τακτικές συνεδριάσεις αλλά και συνεργασίες. Ανταλλάσσαμε γνώμες για όλα τα ζητήματα. Εξασφαλίζοντας οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας να αποτυπώνονται και να ανταποκρίνονται στις συλλογικές της αποφάσεις. Διασφαλίσαμε την αποστολή ενημερωτικού υλικού μέσω των Ομοσπονδιών και των πανελλαδικών οργανώσεων της προς τα σωματεία της δύναμής τους για μια σειρά ζητήματα, προβλήματα και εξελίξεις που αφορούν τους συνταξιούχους και γενικότερα το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ως πολύ σημαντικό στοιχείο στη δουλειά μας μπορούμε να σημειώσουμε την ανάπτυξη της πάγης μας από κοινού με το μαχητικό, ταξικό, συνδικαλιστικό, εργατικό κίνημα με τα παιδιά και τα εγγόνια μας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μέσα στις δυσκολίες της εποχής το παλέψαμε και τώρα είμαστε σε θέση να μπούμε πια πιο δυναμικά και μαζικά στις αγωνιστικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πάλης μας το επόμενο διάστημα. Όλες οι δράσεις και οι παρεμβάσεις μας έγιναν με βάση τις θέσεις και το πλαίσιο διεκδικήσεων που έχουν επεξεργαστεί για όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην υγεία, πανδημία, τα εμβόλια, προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, στα φάρμακα, για την πρόσληψη ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, την επιστράτευση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, για την περικοπή του ΕΚΑΣ, τις εκκρεμές συντάξεις, τα αναδρομικά του εντεκάμινου,
τα αναδρομικά τη διαφορά όσων έχουν 30 χρόνια και πάνω εργασίας, τις συντάξεις κυρίας, την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, την καταβολή της 13ης, 14ης σύνταξης, την απόδοση των 20 λεπτών, τον κοινωνικό θεραπευτικό τουρισμό των συνταξιούχων. Για τη μη φορολόγηση των αναδρομικών επίσης των συνταξιούχων του 2013, την αύξηση του αφορολόγητου ποσού, τις δομές φροντίδας των ηλικιωμένων, η πρόσληψη προσωπικού και την αγορά τεχνικών μέσων στον ΕΦΤΑ για την άμεση έκδοση συντάξεων ενάντια στην κοροϊδία των 384 ή 360 ευρώ, για τα προβλήματα που δημιουργούν τα αντιλαϊκά, αντεργατικά, πταγικά μέτρα, την απαγόρευση των διαδηλώσεων, την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, το σχέδιο Πισαρίδη, και συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις κατά των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, τις διακοπές ρεύματος νερού με τα ταξικά συνδικάτα. Ο αγώνας μας έφερε θετικά αποτελέσματα. Η αγωνιστική μας δράση, που είχε προηγηθεί όλη την περίοδο πριν από την μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση του Μάρτη του 2019, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνάντησή μας με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή τη συνάντηση υπήρξε δέσμευση και κατοχυρώσαμε την μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Καταργήθηκε η παρακράτηση για την υγεία στα ποσά των αρχικών συντάξεων. Επανήλθαν οι συντάξεις κυρίας, έστω και κουτσουρεμένα. Ακυρώθηκε η μείωση του αφορολογητού στα 5.600. Η μεγάλη μας πανελλαδική συγκέντρωση στις 12.12 του 19 και τη συνάντηση με τους υπουργούς Γεραπετρίτη, Σκέρτζο, Βρούτσι, αποσπάσαμε ένα μέρος από τα αναδρομικά του 11μηνου του Ιούνιου 2015, Μάης 2016, που με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης βέβαια δεν αποδόθηκαν σε όλους τους συνταξιούχους ή αποδόθηκαν πεσοκομμένα. Όσα αποδόθηκαν, αποδόθηκαν όμως σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς που έκαναν αγωγές. Κάτω από αυτή την πίεση, η κυβέρνηση επίσης αναγκάστηκε να επαναφέρει τις επικουρικές συντάξεις στα επίπεδα του 2014 σε όλους τους συνταξιούχους και την καταβολή των αναδρομικών σε όσους τελικά δικαιούνταν, καθώς και ένα μέρος στα ποσά αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις. Γλιτώσαμε εκατομμύρια συνταξιούχους από τα κοράκια των δικαστηρίων με τις ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα πάρουν πίσω ό,τι έχασαν. Απ' την αρχή τονίσαμε ότι το θέμα είναι πολιτικό και όχι των δικαστηρίων. Απόδειξη πως ενώ έχουν βγει εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις, κανένας δεν έχει πάρει από αυτές ούτε ένα ευρώ. Επίσης, οι συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά, όσοι από αυτούς είχαν υποβάλει προσφυγές μέσα από δικηγορικά γραφεία, τώρα αυτά τους ζητούν να καταβάλουν ποσοστά των αναδρομικών που έλαβαν ή θα λάβουν στο μέλλον. Ακαθάριστα την εφορία. Πριν το φόρο που είναι καταστρεπτικός και σε αυτά τα ποσά. Επιδιώκουμε να γίνει καθαρό σε όλους αυτούς που ακόμα ψάχνουν για δικαστήρια ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως η παραπάνω, όλο το προηγούμενο, το υπόλοιπο μνημονιακό νομικό πλαίσιο το έχει βγάλει συνταγματικό. Και χθες πληροφορηθήκαμε ότι η συνταγματική έβγαλε και την περικοπή των δώρων στο δημόσιο. Θα τα ακούσατε. Συνάδελφοι, συναδέλφες, σε αυτή την αγωνιστική πορεία μας δεν πρέπει να υποτιμάμε την κυβερνητική προπαγάνδα και χρειάζεται από τη μεριά μας εξοπλισμός με όσα μέσα διαθέτουμε, αλλά και κυρίως με ζωντανή συζήτηση των σωματείων μας σε κάθε περιοχή με τους συνταξιούχους για σωστή πληροφόρηση. Αυτό το διάστημα επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις μας και έχει καταληφθεί σε μεγάλο βαθμό η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι όλοι οι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασίας θα πάρουν αναδρομικά.
Κάναμε όλο αυτό το διάστημα μεγάλη προσπάθεια να ανατρέψουμε αυτό το ψέμα και αποκαλύψαμε την αλήθεια. Τα αναδρομικά δεν καταβλήθηκαν σε όλους τους συνταξιούχους, αλλά μόνο σε εκείνους που εμείς λέγαμε. Μάλιασαν τα στόματά μας και γράψαμε πολλές φορές τις ανακοινώσεις μας, στα δελτία τύπου, στην εφημερίδα μας, στις εισηγήσεις, σε όλα μας τα έντυπα, ότι αναδρομικά θα λάβουν κυρίως οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη τους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Για όσους βγήκαν πριν το όποιο ποσό προκύπτει πάνω από το νέο υπολογισμό των συντάξεών τους, αυτό θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά που υπάρχει. Σε πολύ λίγους που θα προκύπτουν ποσά μεγαλύτερα από την προσωπική διαφορά τους, θα αποδίδονται αναδρομικά. Σωστά διευκρινίζουμε ότι όσοι συνταξιούχοι βγήκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα λάβουν αναδρομικά, αλλά σε αυτούς θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι περικοπές που έχουν οι συνταξιούχοι πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και όλο το ποσό που προκύπτει από την προσωπική διαφορά. Αυτά τα στοιχεία τελικά επιβεβαιώνονται από την ανακοίνωση της διοίκησης του ΕΦΚΑ ότι μόνο 133.692 συνταξιούχοι από το 1,8 εκατομμύρια που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το Μάη του 2016 θα λάβουν αναδρομικά. Στην ουσία, αυτοί οι συνταξιούχοι θα παίρνουν συντάξεις αρκετά μικρότερους από αυτούς που πήραν τη σύνταξή τους πριν τον νόμο Κατρούγκαλο και έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. Αυτή είναι η απάτη. Αυτό έγινε και τώρα πολλοί συνταξιούχοι το καταλαβαίνουν. Αυτό με τη δουλειά μας η κυβέρνηση πρέπει να το πληρώσει. Η δράση μας για τα προβλήματα της πανδημίας, η διάρκεια και τα προβλήματα που προέκυψαν αυτή την περίοδο είναι από μόνα τους μια ξεχωριστή εμπειρία. Από το κυβερνητικό επιτελείο στη χώρα μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τύπο, με την επίρρηψη όλων των προβλημάτων στο λαό και την ατομική του ευθύνη, είχαν στόχο να οδηγήσουν το κίνημα σε απομόνωση και περιθωριοποίηση των δράσεων και των λειτουργιών του. Σωστά αντιμετωπίσαμε και δεν παρασυρθήκαμε σε μια τυχοδιοκτική, μικροαστική λογική που οι δυνάμεις του συστήματος προπαγάνδιζαν. Όπως θεωρίες υποτίμησης του πραγματικού κινδύνου της πανδημίας ή των θεωριών της συνωμοσίας, που αν και περιθωριακές, σε τελευταία ανάλυση, αντιδραστικές και ανορθολογικές, βάζουν εμπόδια στη δράση. Τα συνθήματα και η δράση μας από κοινού με το ταξικό αγωνιστικό εργατικό κίνημα, με το ότι δεν μένουμε σιωπηλοί, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους συναδέλφους μας και μπορούμε να αναπτύσσουμε την δράση του κινήματος με διεκδικήσεις, με βάση τα αναγκαία αιτήματα γύρω από τα ζητήματα που προέκυψαν από την πανδημία, βοήθησαν, δραστηριοποίησαν κόσμο και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία δεν είχε τότε στο σχεδιασμό της. Τα προβλήματα της υγείας που προέκυψαν, όλα όσα είχαν προηγηθεί με το κλείσιμο των δομών στην υγεία, τις ελλείψεις των γιατρών, νοσηλευτών, κρεβατιών, με ιδιωτικοποίηση μονάδων, ο κερδοσκοπικός του ιδιωτικού τομέα χαρακτήρας άφησαν την κυβέρνηση έκθεση, αποκαλύπτουν γενικά τον ρόλο των κομμάτων του συστήματος. Μέσα στην κοινωνία έχει ανοίξει σε μεγάλο βαθμό ο γενικότερος προβληματισμός για τα δημόσια συστήματα υγείας. Αποδείχθηκε ότι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας έχει ταχθεί για το κέρδος σε βάρος της υγείας του λαού. Η δράση και οι πρωτοβουλίες μας μέσα στην πανδημία, οι κινητοποιήσεις των γιατρών, νοσηλευτών, εργαζόμενων στα σούπερ μάρκετ, οι παρεμβάσεις στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, ενόχλησαν στα μέγιστα την κυβέρνηση, αλλά και τους παρατρεχάμενους της αστικής εξουσίας ιδιαίτερα, η πειθαρχημένη απειθαρχία του εργατικού κινήματος την Πρωτομαγιά του 2020, που η οργάνωσή της και η σημασία της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας. Το συμπέρασμα που μας αφήνει αβιένει είναι ότι την περίοδο της πανδημίας
το εκμεταλλευτικό σύστημα δοκιμάστηκε και εξάρτησε τα όρια του στην αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών. Έδειξε πως βλέπει τον εργαζόμενο λαϊκό άνθρωπο, τον συνταξιούχο, τις ανάγκες τους, σαν κόστος που δεν θέλει να καταβάλει. Δεν διστάζει να αξιοποιεί τα πάντα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με το παραπέρα τσάκισμα των δικαιωμάτων μας. Σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, οι κυβερνήσεις όλο αυτό το διάστημα, τα σοβαρότατα για την υγεία των λαών προβλήματα τα διαχειρίζονται με βάση τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των ιδιωτών, την υγεία, όχι με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό κρίνεται και από τα αρνητικά αποτελέσματα στις πιο ανεπτυγμένες οικονομικές χώρες, με πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εκατομμύρια άνθρωποι που θα μπορούσαν να σωθούν έφυγαν από τη ζωή. Στη χώρα μας έχει πριτανεύσει η ίδια λογική, με αποτέλεσμα τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε έμψυχο υλικό, σε κρεβάτια, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και δομές υγείας, με ασύνδοτος τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας να κερδοσκοπούν τη στιγμή που αυτοί έπρεπε να έχουν επιστρατευτεί. Με ελλείψεις σε τεστ, σε μαζικά μέσα μεταφοράς, ανύπαρκτους ελέγχους στα εργοστάσια και σε χώρους δουλειάς. Έτσι είχαμε χιλιάδες θύματα που συνεχίζονται, που θα μπορούσαν να σωθούν αν είχαν αντιμετωπιστεί σε θετική κατεύθυνση για τον λαό τα προβλήματα αυτού του χαρακτήρα. Επίσης, η παραγωγή εμβολίων συνεχίζεται να γίνεται με σκοπό το κέρδος και όχι για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Οι κυβερνήσεις των ισχυρότερων οικονομικά κρατών υπερασπίζονται σταθερά το δικαίωμα της φαρμακοβιομηχανίας στην πατέντα και την καπιταλιστική ιδιοκτησία στην έρευνα, και αυτό δεν αλλάζει ούτε σε συνθήκες παγκόσμιας πανδημίας. Από τα πιο αρνητικά στοιχεία αυτής της πορείας και της λογικής είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός χωρών σε Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική έχουν παραλάβει ελάχιστα εμβόλια, πολύ μικρά ποσοστά των πληθυσμών τους έχουν εμβολιαστεί. Σήμερα έχουμε περάσει ήδη σε νέα φάση, που την η αγιάτρευτη κρίση του συστήματος ήδη την διαδέχεται μια ανεμική ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε νέα κρίση. Τα διαφαινόμενα στοιχεία της ύφεσης στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση σε άλλες οικονομίες διεθνώς, στις ΗΠΑ και στην Κίνα, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης είναι γεγονός που έχουν αρχίσει πριν την πανδημία. Τα δεδομένα της πανδημίας λειτουργήσαν ως καταλήτης και έφεραν πιο κοντά και γρήγορα μια νέα οικονομική κρίση, η οποία θα είναι πιο βαθιά από την αντίστοιχη του 2008-2009 και με αστάθμητους παράγοντες ακόμα για την διάρκεια της, όπως εκτιμούν οι πιο σημαντικοί οργανισμοί, ο ΣΑΣ, Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο, που είναι δικοί τους οργανισμοί του υπεριαλισμού. Το επιτελείο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να τονώσουν το κλίμα, προβάλλοντας γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο. Ήδη παίρνονται ειδικά μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις και από την ελληνική σε αντεργατική αντιλαϊκή κατεύθυνση. Όλα αυτά δημιουργούν λαϊκή δυσαρέσκεια και αγωνία για το μέλλον. Ο κίνδυνος για το λαό δεν περιορίζεται μόνο στην πανδημία. Αφορά το μεγάλο κύμα της φτώχειας, της ακρίβειας, της ανεργίας και της κατεδάφισης των εργατικών και συνταξιουργικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων που φέρνει η επίθεση του κεφαλαίου στο έδαφος αυτής της νέας κρίσης. Μέσα στις συνθήκες αυτές θα συνεχίσουμε και θα εδίνουμε τη δράση μας. Θα οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τους αγώνες μας για την απόκρουση αυτής της αντιλαϊκής επίθεσης. Το ταξικό εργατικό κίνημα ήδη παίρνει μέτρα προετοιμασίας των δυνάμεών του με μαζικές συσκέψεις των συνδικάτων σε όλη τη χώρα και προγράμματα δράσης και ανάπτυξης νέων αγώνων για την διεκδίκηση δικαιωμάτων, συλλογικές συμβάσεις, για την ανακέτηση των πρόσφατων αντεργατικών νόμων για το 8ο, τις διαδηλώσεις,
το χτύπημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Τέτοιες δράσεις προγραμματίζονται και για τις 4 του Νοέμβρη στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Η οργανωμένη άρνηση των ταξικών συνδικάτων να εφαρμόσουν τους νόμους Χατζηδάκη, η απόφαση των εκπαιδευτικών να μην εφαρμόσουν τον νόμο για την αξιολόγηση, κατηγοροποίηση των σχολείων, η δυναμική αντίσταση του φοιτητικού κινήματος στον νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη για την αστυνόμευση των πανεπιστημίων αποτελούν άμεσες έπρακτες αγωνιστικές δράσεις που συγκρούονται με την κυβερνητική πολιτική, την εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία. Η νίκη των εργαζόμενων στην ΙΚΟΥΔ ήταν μια πολύ μεγάλη σημαντική επιτυχία του εργατικού λαϊκού κινήματος και δείχνει τον μονόδρομο του οργανωμένου ταξικού αγώνα για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής. Θετική και σταθερή είναι η συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας και των σωματείων μας στη δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος του ΠΑΜΕ για την πορεία ανασύνταξης του κινήματος. Θα συμπαρασταθούμε και θα στηρίξουμε τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την ανατροπή των κυβερνητικών, αντιδραστικών, τρομοκρατικών νόμων και μέτρων. Η προσπάθεια των κυβερνητικών, κρατικών, εργοδοτικών κύκλων να αξιοποιήσουν και πάλι τα φασιστικά απολυφάρια της Χρυσής Αυγής για να χτυπήσουν και να τρομοκρατήσουν το εργατικό νεολαϊστικό κίνημα θα πέσει στο κενό. Η δράση των εργαζομένων, των φοιτητών, μαθητών θα τσακίσει τους φασίστες και θα τους απομονώσει και πάλι μακριά το λαό. Θεωρούμε ότι ο απολογισμός αυτός όλο αυτό το διάστημα είναι θετικός και πρέπει να αξιοποιηθεί για να δοθεί συνέχεια με μεγαλύτερη δράση των συνταξιούχων από κοινού με το εργατικό κίνημα της πατρίδας μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αυτό το διάστημα είχαμε το 37ο συνέδριο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας μετά από 2 υποχρεωτικές αναβολές που υποχρεώθηκε η εργοδοτική συνδικαλιστική μαφία της ΓΕΣΕ να προχωρήσει κάτω από την αποφασιστική δράση των ταξικών δυνάμεων ώστε να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο χωρίς τη συμμετοχή των όθων αντιπροσώπων και εργοδοτών ως εκλεγμένων αντιπροσώπων. Το 37ο συνέδριο τελικά πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον βίας και νοθείας, τρομοκρατίας και αποκλεισμών γνήσιων αντιπροσώπων του ταξικού κινήματος. Χαρακτηριστικό του συνεδρίου ήταν η πρωτοφωνής αστυνομοκρατία με όλες τις δυνάμεις καταστολής από στεριά, αέρα και θάλασσα και αποκλεισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά το συνέδριο έγινε μόνο με το στήσιμο της κάλπης για την εξασφάλιση της επανεκλογής των μηχανισμών της εργοδοσίας στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Μέσα στους αποκλεισμούς, στο ξενοδοχείο που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, ήταν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Οι συνταξιούχοι αντιπρόσωποι μας ψήφισαν σε άλλο χώρο από εκείνον του συνεδρίου. Δεν μας επέτρεψαν να μπούμε μέσα δηλαδή. Η θέση μας, όπως και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, από την αρχή αυτής της διαδικασίας ήταν να πραγματοποιηθεί το συνέδριο με έξοδο των όθων και εργοδοτικών αντιπροσώπων. Δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση θέση ότι αν αυτό δεν γίνει, δυνατό να αποχωρήσουμε από τη ΓΕΣΕ ή να μην πάρουν μέρος οι αντιπρόσωποι μας στην ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι καθαρό ότι η συμμετοχή μας δεν είναι ζήτημα αρχής, ωστόσο τις επιλογές θα τις κάνουμε εμείς. Να είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει μερίδα των αστικών δυνάμεων που έχει την άποψη ότι πρέπει να μας πετάξουν έξω από τη ΓΕΣΕ τους αντιπροσώπους του ταξικού κινήματος και εμάς φυσικά. Για το επόμενο διάστημα η πάλη μας θα εξελίσσεται σε διεθνείς, σε δυσμενείς περιβάλλον στη χώρα μας και διεθνώς. Τα βασικά στοιχεία αυτών των εξελίξεων είναι η ισχυροποίηση της Κίνας σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ευρωζώνη με κριτήριο τη μερίδα του στο παγκόσμιο καθάριστο προϊόν. Είναι η κύρια αιτία που οξύνεται ο ανταγωνισμός της Κίνας με τις ΗΠΑ
οι οποίες διατηρούν ακόμα την πρώτη θέση, αλλά αυτή απειλείται. Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια και η ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια δείχνουν τις δυσκολίες και τα ξεπέραστα προβλήματα του εκμεταλλευτικού συστήματος. Παράγοντες που επίσης επιτείνουν τα προβλήματα είναι η όξυνση της βασικής αντίθεσης, η ενίσχυση της τάσης, απόλυτης και σχετικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης, πρώτα απ' όλα στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και όξυνσης όλων των κοινωνικών αντιθέσεων. Ακόμη η επίδραση της ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών των διακρατικών υπεριαλιστικών συμμαχιών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την αύξηση της απόκλησης συμφερόντων μεταξύ των αστικών τάξεων αυτών των κρατών αυξάνει την αβεβαιότητα για τη συνοχή των συγκεκριμένων υφιστάμενων υπεριαλιστικών συμμαχιών τους όπως το ΝΑΤΟ. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για πολύ αργή και ανεμική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζουν στη σύγκρουση, στη συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στις συνέπειες της σφιχτής νομισματικής και περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που με τη σειρά τους συγκροτούν το ρυθμό των νέων επενδύσεων. Η δυσκολία διαχείρισης της υπερχρέωσης των κρατών και τραπεζικών ομήλων διεθνούς εμβέλειας καθώς και τα μεγάλα ελλείμματα στα ισοζύγια κρατών συνεχίζουν να προκαλούν πονοκεφάλους στα κρατικά και διακρατικά επιτελεία. Οι ταξικές ανισότητες σε παγκόσμια κλίματα διευρύνονται διαρκώς. Η ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου διευρύνθηκε περαιτέρω μετά τη διεθνή συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση. Τα αποτελέσματα αυτών των ταξικών ανισοτήτων με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτυπώνονται και στην έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό για 780 εκατομμύρια ανθρώπους, στην έλλειψη πρόσβασης σε εγκαταστάσεις υγιεινής για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους και στην έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια για 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η παρέμβαση της αστικής πολιτικής για την αναχέτηση μιας σημαντικής απαξίωσης κεφαλαίου ουσιαστικά καθυστερεί την είσοδο σε βάση δυναμικής καπιταλιστικής ανάπτυξης θα αυξάνει τα διέξοδα του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυξάνει αντικειμενικά ο κίνδυνος πιο εκτεταμένων, πιο γενικευμένων υπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων. Δυναμώνουν οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που στόχος τους είναι ο έλεγχος των ενεργειακών κοιτασμάτων και δομών μεταφοράς ενεργειακών πόρων, παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η αγωγή. Ο έλεγχος των χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών, μεταφοράς, εμπορευμάτων, δρόμους μεταξύ θαλάσσια περάσματα στη Μεσόγειο, στο Βόσπορο, στο κέρας της Αφρικής. Ο έλεγχος του Υπουργείου Πλούτου στην αρκτική ζώνη, του ορυκτού πλούτου, των σπάνιων γεών, αλλά και των αποθεμάτων νερού. Η διαπάλη για τα μερίδια των αγορών κατά την οποία τα πολεμικά μέσα χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την κατάκτηση νέων μερίδων αγορών αλλά και για τη μείωση των μεριδίων των ανταγωνιστών. Η ελληνική αστική τάξη και η ελληνική κυβέρνηση προωθούν ήδη ενεργά τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αρμάδα στο Αιγαίο, αξιοποίηση βάσεων, δημιουργία νέων βάσεων, στήριξη επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, Ουκρανία κτλ. Και άλλα ζητήματα. Η όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα πυροδότησης της άμεσης πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας. Η αστική τάξη της Τουρκίας, κάνοντας ή χαλώντας συμμαχίες με διάφορες υπεριαλιστικές δυνάμεις και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της μέσω του ελέγχου της απόκτησης νέων εδαφών
και θαλάσσιων περιοχών. Συνεχίσει τη στρατιωτική κατοχή και την παραβίαση δικαιωμάτων του Κυπριακού κράτους, καθώς και τις προκλητικές αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους, αμφισβήτηση των συνόρων, ενεραίες και θαλάσσιες παραβιάσεις, γκριζάρισμα ζωνών στο Αιγαίο, με επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ερντογάν που αμφισβητούν τη συνθήκη της Λοζάνης και πολλά άλλα. Επιδιώκει για τα σχέδιά της την αξιοποίηση των μειονοτήτων, θρησκευτικών εθνοτήτων κτλ. Στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης αποτελούν τα πιθανά πεδία πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στις αστικές τάξεις των γειτονικών κρατών της Ελλάδας της Τουρκίας, με ενδεχόμενη εμπλοκή και εμβόλυμων σχεδιασμών της Αλβανίας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως τη λέμε σήμερα Βόρεια Μακεδονία, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν στενή πολιτική στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία. Η ενίσχυση του αλβανικού εθνικισμού σε βάρος της Ελλάδας και άλλων κρατών της περιοχής τροφοδοτεί εθνικισμούς και εθνικιστικούς κύκλους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Οι ανταγωνισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οξύνονται ήδη. Το Brexit είναι γεγονός. Το μέλλον της Ευρωζώνης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Τα μεγάλα κέντρα του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν διαρκώς το υποτιθέμενο κύρος τους, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα για τις εγκληματικές ελλείψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και από την έλλειψη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που και αυτός δεν είναι άδολος από τα διαφορετικά συμφέροντα που συγκρούνται σε κάθε χώρα μέλος της. Ακόμη και οι συγκρούσεις ανάμεσα στα υπεραλιστικά κέντρα για το ποιος από τους οικείους μονοπωλιακούς ομίλους θα ανακαλύψει πρώτος φάρμακο ή εμβόλιο ενάντια στην πανδημία για την εξασφάλιση περισσότερου κέρδους, δείχνει τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Αυτό το διάστημα, μόνο οι αποκλεισμένοι για πολλές δεκαετίες Κούβα έδωσε ιατρική βοήθεια σε άλλες χώρες. Τα κόμματα που υπηρετούν το εκμεταλλευτικό σύστημα, ανεξάρτητα από το πώς πολιτικά αυτοπροσδιορίζονται, προσπαθούν να πείσουν τους λαούς ότι θα σωθούν από τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση ή την επιστροφή στις πολιτικές του Κέινς της δεκαετίας του 1930 και τα ευρωομόλογα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρύβουν την αλήθεια ότι με οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης τη σημερινή αύξηση των κρατικών δαπανών και τα νέα δάνεια που θα καρποθούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα κληθούν να τα πληρώσουν και πάλι οι λαοί, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα στην ενέργεια με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παραδίδονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου με αβάστατες αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα, αλλά και σε όλα τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Το μεγάλο μέρος των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που εμείς θα τα πληρώσουμε, θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, θα κατευθυνθεί στις επενδύσεις τους και στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Οι εξελίξεις αυτές της περιόδου είναι διδακτικές. Οι διάφοροι μύθοι που πριτάνευαν το περασμένο διάστημα καταραίουν ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας θα φέρει μειώσεις στις τιμές, μας έλεγαν μέχρι πρόσφατα. Πάνω απ' όλα, οι εξελίξεις διαλύουν το μύθο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει η ασπίδα των λαών απέναντι στην κρίση. Όλες οι προαναφερόμενες διαπραγματεύσεις και αντιθέσεις δείχνουν ότι την κρίση θα την πληρώσει ξανά ο λαός. Μέλη χωρίς ευρωομόλογα για το λαό, για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, προβλέπονται αντιλαϊκές πολιτικές διαρκείας. Στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά οι συντάξεις, τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Εκείνος που σταθερά πληρώνει τόσο την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης και της ανάπτυξης είναι ο λαός. Όμως την ίδια στιγμή
από τις αστικές κυβερνήσεις, οποιασδήποτε πολιτικής απόχρωσης, ξοδεύονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και άλλων υπεριαλιστικών οργανισμών για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών πολέμων που γίνονται σε πολλές περιοχές της Αιγαίου, τις επεμβάσεις και τους αποκλεισμούς χωρών ή της υπεριαλιστικής ειρήνης που επιβάλλουν με το πιστόλι στον πρόταφο των λαών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη Γαλλία για την αγορά πανάκριβου εξοπλισμού που μπορεί να φτάσει και τα 13 δισεκατομμύρια τη στιγμή που επικαλούνται ότι χρήματα για τις μεγάλες λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν. Αντίθετα, αυτά τα δισεκατομμύρια είναι βγαλμένα από τις κλεμμένες συντάξεις των συνταξιούχων, την εργασία των εργατών που θα τους επέτρεπαν να έχουν καλύτερη υγεία, σχολεία, κοινωνικές δομές, κατοικίες, κέντρα αποκατάσταση, γυροκομεία, συντάξεις και πολλά άλλα που σήμερα τα στερούνται. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, η δίψα των πολυεθνικών ομίλων για μεγαλύτερα κέρδη ετείνει τις αντιπαραθέσεις τους για νέες αγορές, γεννάει ανταγωνισμούς, αντιθέσεις, συγκρούσεις και ο κίνδυνος του πολέμου πάντα εν λογεύει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων της. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες και αποδείχνονται ο καλύτερος συνεταίρος των υπεριαλιστών με τη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του ΝΑΤΟ. Η χώρα μας, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η δεύτερη χώρα που πληρώνει πάνω από το 2% του ΑΕΠ για τις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ τη στιγμή που κόβει τις συντάξεις και την υγεία. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας συμμετέχουν σε αρκετές αποστολές εκτός συνόρων. Η κυβέρνηση δίνει γη και ύδωρ σε ό,τι και ζητηθεί από τους υπεριαλιστές και ετοιμάζει πολιετής νέες συμφωνίες παραμονής των βάσεων. Παίζει δυνατά στο παιχνίδι των γεωπολιτικών συμφερόντων στην ευαίσθητη περιοχή μας με απρόβλεπτους κινδύνους για την ειρήνη. Σε αυτή τη βάση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπέγραψε την συμφωνία για το Μακεδονικό κάτω από τις εντολές των Αμερικάνων για την ένταξη της τότε πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά είναι ζητήματα προτεραιότητας της πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το συνταξιοδικό κίνημα σε αγωνιστική συμπόρευση με το αντιυπεριαλιστικό λαϊκό κίνημα θα δυναμώσει την πάλη του σε συνεργασία με το εργατικό κίνημα για την απόκρουση αυτών των σχεδίων. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, την ίδια στιγμή οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν όλο και πιο σκληρά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων, γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων και των συνταξιούχων. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, λύσεις όφελος του λαού δεν μπορούν να δώσουν. Αντίθετα, τα διέξοδά τους μεγαλώνουν. Το σύστημα βρίσκεται όπως το αυγό στα δύο λιθάρια. Απ' τη μια με το να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα μειώνεται η δυνατότητα της κερδοφορίας του κεφαλαίου και η δυνατότητα των επενδύσεων. Απ' την άλλη, αν δεν δοθούν αυξήσεις, πέφτει η λαϊκή κατανάλωση και υπάρχει πάλι μείωση των κερδών. Να έχουμε καθαρό ότι η πρόσχερη ποσοτική χαλάρωση και οι εκτατικές πολιτικές λόγω της πανδημίας είναι πρόσχερες και θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα από τους εργαζόμενους του λαού, τους συνταξιούχους. Έτσι, τα νέα μέτρα για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και όχι μόνο για αυτούς, είναι μονόδρομος. Η έκθεση Πισαρίδη για το σκοπό αυτό είναι αποκαλυπτική. Σήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με νόμο που το καλοκαίρι ψήφισε στη Βουλή, συνεχίζει να απογειώνει την αντεργατική πορεία πιάνοντας από εκεί που την άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται να ικανοποιήσει τις πιο βάρβαρες απαιτήσεις του κεφαλαίου. Μετά από 135 χρόνια από την κατάκτηση του Οκτάωρου το καταργεί επεκτείνοντας τον ημερήσιο χρόνο εργασίας ακόμη μέχρι 13 ώρες απλήρωτης εργασίας, λες και ο εργάτης είναι μηχανή ή εξάρτημά της.
Ναι, δεν είναι υπερβολή η ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ξεκούραση 11 συναπτές ώρες μέσα στο 24ωρο. Δηλαδή με αντίστροφη μέτρηση αναγκαστικά 13 ώρες δουλειάς. Ακόμη επεκτείνει την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε περισσότερους κλάδους, καταργεί το σώμα επιθεώρησης εργασίας, καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα στην απεργία αφού δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλείας έως και 33% του συνόλου των εργαζομένων στη διάρκεια της απεργίας, καθώς και άλλες αντεργατικές διατάξεις οι οποίες στο επόμενο διάστημα επάνω σε αυτές θα γίνουν συζητήσεις και αναλύσεις σε τόσο ζητήματα που αφορούν τα εργατικά σωματεία αλλά και τα συνταξιοδοτικά. Για τα ζητήματα της υγείας, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει παραπέρα την ιδιωτικοποίηση της υγείας, υποβαθμίζει παραπέρα τον δημόσιο τομέα, δεν κάνει προσλήψη ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού με την αναστολή καθηκόντων των αναμβολίαστων στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές υγείας που έχει δημιουργήσει νέες μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Ταυτόχρονα προωθεί σταθερά την ιδιωτικοποίηση μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τα λεγόμενα ΣΔΙΤ, όπως τα λένε, για το λεγόμενο νέο ΕΣΥ που θέλει να δημιουργήσει. Η κατάσταση για τη δημόσια υγεία παντού γίνεται τραγική και ιδιαίτερα στην επαρχία. Παντού θεργεύουν τα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα και τα συμφέροντά τους. Δεν πρέπει κανείς να εκπλήσεται που όλα αυτά από την κυβέρνηση, τους υπουργούς της, τους παπαγάλους του συστήματος εμφανίζονται ως προοδευτικά παρακαλώ μέτρα για το καλό των εργαζομένων. Εδώ οι λέξεις κάνουν πραγματικά το νόημά τους και θυμίζουν τη φράση του ποιητή που λέει «Ευλόγησαν την αμαρτία μέσα στις εκκλησίες και την ονόμασαν αρετή». Αλλά τέτοια τσίπα έχουν οι πολιτικοί του αστικού συστήματος και των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν περιμένουμε τίποτα διαφορετικό. Δεν μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, να είναι προοδευτικό και δίκαιο και σύγχρονο η βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης όταν στο βωμό των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου τσακίζονται τα δικαιώματα των εργατών παραγωγών του πλούτου και των απόμαχων της δουλειάς. Δεν είναι πρόοδος η ατέλειωτη χωρίς δικαιώματα εργασία, η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση που εξαναγκάζονται να ζουν οι εργαζόμενοι όταν ο πλούτος που παράγουν επαρκεί για να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες τους. Δεν είναι πρόοδο όταν οι παραγωγικές δυνάμεις και δυνατότητες της οικονομίας της χώρας παραδίδονται στην κερδοφορία του κεφαλαίου με το επιχείρημα ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ρίχνει τις τιμές τη στιγμή που αυτές παντού αυξάνονται και εκείνα που σταθερά μειώνονται είναι οι συντάξεις, τα μεροκάματα, τα δικαιώματα και τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού. Δεν είναι πρόοδος όταν οι κυβερνήσεις επικαλούνται πρωί, μεσημέρι, βράδυ τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη που στο βωμό της θυσιάζονται και κλείνουν ζωντανές καινούργιες παραγωγικές λιγνητικές μονάδες, όταν για την κερδοφορία τους οι λεγόμενοι επενδυτές εγκαταστάτες των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας, όπως ονομάζουν, θα αρπάξουν μεγάλο μέρος από τα πακέτα της χρηματοδότησής της. Όταν ετοιμάζουν νέες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος κατά 30% το επόμενο διάστημα και καταστρέφουν το περιβάλλον όπως τους βολεύει, πράγμα που δεν είναι άσχετο από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που ζήσαμε. Δεν μπορεί να θεωρείται σωστή και προοδευτική η θέση που κάθε τόσο ακούμε ότι η αιτία των πυρκαγιών που έκαψαν τεράστιες εκτάσεις είναι η κλιματική αλλαγή, όταν δεν υπάρχουν πυροσβεστικά μέσα, όταν ο μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών είναι 45 μέχρι 50 χρονών και πάνω, όταν για την Αττική εγκρίνονται ποσά 30.000 ευρώ για την διάνοιξη δασικών δρόμων. Όμως, για την παρουσία των ελληνικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν,
πρόσφατα μας ευχαρίστησε και ο Υπουργός Εξωτερικών της ΗΠΑ, διατίθεται το τεράστιο ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Αυτές οι ελλείψεις δεν είναι άσχετες από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές σε Εύβοια, Αττική, Ηλία και αλλού, από το πώς βλέπει το συγκεκριμένο κράτος το περιβάλλον, που γι' αυτό έχει αξία μόνο όταν αυτό αξιοποιείται από τα ιδιωτικά συμφέροντα για την κερδοφορία των επενδύσεων στην προκειμένη περίπτωση της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. Δεν είναι πρόοδος η υγεία, η παιδεία, τα κοινωνικά δικαιώματα, η κοινωνική ασφάλιση να παραδίδονται στα νύχια των ιδιωτών. Όταν η κυβέρνηση σήμερα επικαλείται μπροστά στην πανδημία την ατομική ευθύνη, δίχως να παίρνει κανένα μέτρο για προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού, για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και μονάδων υγείας, όταν παραδίδουν την υγεία στα νύχια των ιδιωτών, δίχως μέτρα και μέσα μαζικής μεταφοράς στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς. Όταν η κυβέρνηση το καλοκαίρι, την τουριστική περίοδο, και πάλι άφησε την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεκτη για το χάσιμο των κερδών, για χάρη των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού. Προοδευτικό και δίκαιο είναι όταν στην παραγωγική διαδικασία τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, της επιστήμης και η εργασία προάγονται και αξιοποιούνται για να υπηρετούνται οι σύγχρονες πραγματικές ανάγκες του παραγωγού του πλούτου που είναι ο εργαζόμενος και μόνο αυτός, με απόλυτο βέβαια σεβασμό στο περιβάλλον. Η μακροχρόνια πείρα του εργατικού κινήματος παγκόσμια αλλά και στην πατρίδα μας μας διδάσκει ότι το δίκαιο δεν χαρίζεται, κατακτιέται μόνο μέσα από τον αγώνα του εκμεταλλευόμενου απέναντι στον εκμεταλλευτή. Αυτό δικαιώνεται και με τους σημερινούς αγώνες. Με το πρόσφατο παράδειγμα, όπως είπαμε παραπάνω, των εργαζομένων στην eFood, με τον παθενικό αγώνα τους και την αλληλεγγύη του ταξικού κινήματος που ανέτρεψαν αυτές τις λογικές. Ποτέ κανένας εκμεταλλευτής σε όλη την ιστορία του ανθρώπου στη γη δεν συγκινήθηκε από το δράμα του εκμεταλλευόμενου. Το δίκαιο κατακτήθηκε με σκληρούς και ματηρούς αγώνες. Για όλα αυτά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με συνέπεια, σταθερά, μέχρι την ανατροπή του αντεργατικού, αντιασφαλιστικού, αυταρχικού, νομοθετικού πλαισίου. Έχουμε τη σιγουριά ότι τελικά όσα εμπόδια και αν συναντήσουμε σε αυτό το δρόμο, στο τέλος οι εργάτες θα νικήσουν και θα ζήσουν με τον πλούτο που ήδη παράγουν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την πορεία θα παίξει η οικοδόμηση ενός γερού μαζικού αγωνιστικού συνταξιδοτικού κινήματος δίπλα στο εργατικό λαϊκό. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου χρειάζεται με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να ξεπεράσουμε τις δικές μας αδυναμίες και να λύσουμε ό,τι περνάει από το χέρι το δικό μας για να δημιουργήσουμε κίνημα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Παίρνοντας υπόψη η πραγματικότητα που λέει ότι παρά τα θετικά σταθερά βήματα που κάναμε αυτά τα χρόνια, η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων μένει έξω από τα συνδικάτα μας και τη μαζική δράση. Σταθερό καθήκον, στόχος και κριτήριο για την ανασύνταξη του συνταξιουχικού κινήματος είναι η μαζικοποίηση των σωματείων μας. Αυτό εξασφαλίζεται πρώτα απ' όλα με την καλή και σταθερή λειτουργία των σωματείων μέσα από μια σταθερή διαδικασία με πολλούς τρόπους ζωντανής επαφής με τους άλλους συνταξιούχους της περιοχής τους. Με τοπικές, με τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων με τη συμμετοχή όλων των μελών τους. Τα θέματα των συζητήσεων να είναι προετοιμασμένα με γραπτές εισηγήσεις, να παίρνουν συγκεκριμένα καθήκοντα σε κάθε μέλος, να γίνεται καταμερισμός εργασιών, καθηκόντων και έλεγχο της υλοποίησης των αποφάσεων. Σε τακτικά διαστήματα να γίνονται συνελεύσεις των μελών τους, ενημερωτικές συσκέψεις για όλα τα προβλήματα της περιοχής.
για τις τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές δράσεις της Ομοσπονδίας μας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Σε αυτή τη διαδικασία και τη δράση αξιοποιούμε συναδέλφους και συναδέλφισσες που έχουν διάθεση να προσφέρουν. Είναι θετικό το παράδειγμα ότι αρκετά από τα σωματεία μας έχουν αναπτύξει μια σειρά δράσεις, όπως η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, συναισθιάσεων και άλλα. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα σωματεία να αξιοποιήσουν μέρος των χρημάτων που παίρνουμε από τη χρηματική ενίσχυση που εμείς καταβάλουμε, εξασφαλίζοντας να έχουν πρόσβαση και συμμετοχή όλων των συνταξιούχων, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη των σωματείων τους. Να αξιοποιήσουμε την εφημερίδα τώρα που έχουμε τη δυνατότητα να τη διανέμουμε δωρεάν. Να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την βελτίωση της ύλης, κυρίως από τη δράση των σωματείων μας, αλλά και από τις δράσεις παγκόσμιας συνδικαλιστικής ομοσπονδίας. Τα σωματεία, δίχως να σταματήσουν την δωρεάν διανομή, να δουν και την ταχυδρομική διανομή τους. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν βγαίνουν στα καφενεία ή είναι ανήμποροι ή δεν βγαίνουν έξω από τα σπίτια. Τα στοιχεία από τη δράση της δουλειάς μας δίνονται και να αξιοποιούνται, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στον τοπικό τύπο κάθε περιοχή. Ως θετικό εκτιμάμε το στοιχείο της μαζικοποίησης των συνδικάτων μας από το προηγούμενο διάστημα, καθώς και την δημιουργία νέων σωματείων σε νομός που ήταν αδρανοποιημένα. Συγκεκριμένα, το περασμένο συνέδριό μας έχουμε αύξηση σε ψηφίσαντες. Ακούσατε, τα είπε ο Παναγιώτης στην ταυτότητα του συνεδρίου, τα στοιχεία δεν τα επαναλαμβάνω. Έχουμε ιδρύσει νέα σωματεία στην Ευρυτανία, στην Καστοριά, στην Αργολίδα, στον Οροπό της Αττικής. Είμαστε σε καλό δρόμο για την ίδρυση σωματείων στην Ξάνθη και τη Φλόρινα, που μας μένει μόνο ένας χώρος που πρέπει να ιδρύσουμε σωματείο και δεν έχουμε επαφές, στον νομό Γρεβενών. Έχουμε ενεργοποιήσει σωματεία αρχικά της Αργολίδας και μετά που ήταν από παλιότερα, της Λευκάδας, όπου ήταν παλιότερα αδρανοποιημένα. Είναι θετικό ότι στην Ομοσπονδία μας έχει γραφτεί το Σωματείο Συνταξιούχων του ΕΛΠΑΠ και παίρνει μέρος στις εργασίες του για πρώτη φορά. Ξεχωριστά θετικά εκτιμάμε τη δουλειά του Σωματείου Πασάς ΔΕΗ, που ως αποτέλεσμα είχε τη σταθερή μαζικοποίησή του, σεμένει και σε ψήφους των αρχιερεσιών του, που ψήφισαν 1.000 παραπάνω από την προηγούμενη φορά. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 50% στο σωματείο. Γενικά, να μην μας εμφυσικάζουν τα αποτελέσματα της αύξησης των ψήφων, γιατί η αυξητική τάση δεν είναι ενιαία. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων από τις αρχιερεσίες δείχνουν ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα με διπλασιασμό και ψηφισάτων σε μια σειρά σωματεία, αλλά στασιμότητα και με αρνητική μείωση ψηφισάτων σε άλλα. Αυτό δεν έχει σχέση με αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά με τη δουλειά των σωματείων μας για το πώς κεντρικά, με βάση τις χρεώσεις που έχουμε από την Ομοσπονδία, παρακολουθάμε και βοηθάμε τόσο γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες. Να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε ότι αυτά που και στο 22ο συνέδριο υπογραμμίζαμε, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβιβαστούμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, με τη σημερινή κατάσταση. Όλα τα σωματεία μας θα πρέπει να έχουν σταθερό πρόγραμμα νέων εγγραφών, νέων μελών. Μια διαδικασία που σε καθημερινή βάση θα πρέπει να υλοποιείται μέσα από μια ζωντανή επαφή των στελεχών των ΔΣ των σωματείων με τα μέλη τους και να εξασφαλίζουν καταλόγους με τους συνταξιούχους της περιοχής τους, να έχουν σαφή εικόνα της κατάστασης των γενικότερων αλλά και των προσωπικών τους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους σε κάθε περιοχή. Δεν μας διαφεύγει ότι ο μεγάλος όγκος από το σύνολο των συνταξιούχων βρίσκεται έξω από τα σωματεία του. Το τονίζουμε αυτό για μια ακόμη φορά και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων της δουλειάς των σωματείων μας, βασικό στοιχείο θα αποτελέσει η δημιουργία παρακτημάτων στις μεγάλες πόλεις σε κάθε νομό και να μην περιορίζεται η δραστηριότητά μας μόνο στο πολεοδημικό συγκρότημα της έδρας του σωματείου. Τέτοια παραδείγματα έχουμε σε αρκετούς νομούς που λειτουργούν σωματεία με παρακτήματα.
στο νομό Θεσσαλονίκης να επιμείνουμε στην υλοποίηση του στόχου για ίδρυση σωματείων σε κάθε πόλη, σύμφωνα με την πείρα του νομού Αττικής, αλλά και στην Αττική να δούμε καλύτερα περιοχές που καλύπτουν τα σωματεία μας για τη δημιουργία νέων σωματείων εκεί που χρειάζεται. Να πάρουμε υπόψη ότι οι συνταξιούχοι όλο το διάστημα λιγοστεύουν και τα επόμενα χρόνια αυτό θα συνεχίζεται πιο έντονα, αφού αυξήθηκαν τα όρια ηλικίες για συνταξιοδότηση. Στην Ομοσπονδία μας πέφτει μεγάλο βάρος αυτής της ευθύνης να δώσει στα σωματεία τη βοήθεια που σήμερα χρειάζεται και οι καιροί απαιτούν για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Η λειτουργία της ΣΕΑ κεντρικά είναι σταθερή. Οι συνεδριάσεις της γίνονται, όπως έχουμε πει παραπάνω ήδη, σε τακτικά διαστήματα με τακτικές συνεργασίες και συνεννόηση για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν. Παραμένει όμως το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει και συζητήσει, κάνοντας θετικά βήματα, δίχως να έχουμε λύση της καλής συνεργασίας σε κάθε νομό ανάμεσα στα σωματεία της ΣΕΑ. Η δική μας ευθύνη των σωματείων της Ομοσπονδίας στη ΙΚΑ για το πώς παρακολουθούν και βοηθάνε αυτή τη διαδικασία παραμένει και παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Εκτιμώντας συνολικά όλο αυτό το διάστημα τη δουλειά μας, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της πορείας βρίσκονται σε καλό δρόμο. Ο κόσμος που πήρε μέρος σε αυτή τη δράση εκτιμάει ότι σωστά παλεύουμε και έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες να συνεχίσουμε τη δουλειά μας ρίχνοντας βάρος και βοήθεια στα πρωτοβάθμια σωματεία. Ξεχωριστή σημασίας, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι το γεγονός της συμμετοχής της Ομοσπονδίας μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, στη συμμετοχή της σε αυτή την μεγάλη παγκόσμια συνδικαλιστική οργάνωση. Μετά το ιδρωτικό της συνέδριο το 2014 στη Βαρκελόνη, το Φλεβάρι του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Ποκοτά της Κολομβίας αυτά τα πλάνα που είδατε και στο βίντεό μας. Εδώ το συνέδριό της, το δεύτερο, που αποτελεί σημαντικό γεγονός για το παγκόσμιο συνταξιουργικό κίνημα με μεγάλη απήχηση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η εκλογή τριών συναδέλφων από το ελληνικό συνταξιουργικό κίνημα είναι τιμητική και ταυτόχρονα βάζει σε εμάς μεγαλύτερες ευθύνες τόσο για τη χώρα μας όσο και σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή μας στο συνέδριο με τη διευρυμένη συμμετοχή συνδικαλιστικών οργανώσεων από 5 υπήρους αλλά και στις τακτικές συνεδριάσεις συνεργασίας, τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιούμε μας δίνει νέα εφόδια από τις εμπειρίες της ζωής και του αγώνα των συνταξιούχων σε όλο τον κόσμο. Το συμπέρασμα που αβίαστα βγαίνει από αυτή την πείρα είναι ότι τα προβλήματα των συνταξιούχων μπορεί από χώρα σε χώρα, περιοχή να διαβαθμίζονται, αλλά παντού σε όλο τον κόσμο η επίθεση των κεφαλαιοκρατών είναι η ίδια, καθώς τα προβλήματα των συνταξιούχων μεγαλώνουν. Παντού σε όλο τον κόσμο κυριαρχεί η μείωση των συντάξεων, των κοινωνικών παροχών, των δαπανών για την υγεία, η αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Μέσα από τη δράση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας οι αγώνες μας έγιναν παγκόσμια γνωστοί και μέσα από τη δράση μας αποτελούν θετικό παράδειγμα για την πορεία των συνταξιούχων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που ζήσαμε με τον σύντροφο τον Κιμ σε μια τηλεδιάσκεψη, όταν ένας Αμερικάνος συνταξιούχος, όταν ρωτήσαμε στην ανοιχτή μας συνεδρίαση τι γίνεται με τις συντάξεις των ΗΠΑ και μας είπε με τα χρήματα που παίρνουμε σκεφτόμαστε αν θα πληρώσουμε τον γιατρό ή αν θα φάμε. Αυτή ήταν η απάντηση. Με μεγάλη χαρά χαιρετίζουμε λοιπόν τον συνάδελφό μας, τον King Voice, που για μια ακόμη φορά παραβρίσκεται στο συνέδριό μας και τον ευχαριστούμε για τη βοήθεια και τη συμβολή του στις δράσεις και τους αγώνες της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων. Σε αυτό έχει βοηθήσει η καλή συνεργασία που έχουμε με όλα τα μέλη της διοίκησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα η Παγκόσμια μας οργάνωση να γίνει ασπίδα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων σε όλο τον κόσμο απέναντι στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές,
σε αντιπαράθεση με τα εργοδοτικά κυβερνητικά συνδικάτα και τις συμβιβασμένες ηγεσίες του παγκόσμιου εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Θετική και σταθερή επίσης είναι η συνεργασία της Ομοσπονδίας και των σωματείων μας στη δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος του ΠΑΜΕ για την πορεία ανασύνταξης του κινήματος. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο μαραθώνιος των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων συνεχίζεται. Έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες μάχες με πιο μαζική συμμετοχή, γενικό ξεσηκωσμό και αποφασιστική αδιάκοπη δράση. Η επικίνδυνη λογική του «δεν γίνεται τίποτα» είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων που τους δίνει τη δυνατότητα να ματσακίζουν κάθε μέρα χωρίς σταγματισμό, χωρίς έλεο, χωρίς δισταγμό. Είναι εύστοχο το σύνδημά μας. Η πανδημία δεν σημαίνει αμνησία. Διεκδικούμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, του Χατζηδάκη για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλειας, την επαναφορά των συντάξεων κύριων επικουρικών στα επίπεδα του 2009, να γίνει τώρα άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, να δημιουργηθούν ΜΕΘ, να ανοίξουν σε όλη τη χώρα δημόσιες δομές, μονάδες που έκλεισαν, να δημιουργηθούν δημόσιες με υπάρκεια δομές οικολευγηρίας, να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τώρα όλα τα αναδρομικά, δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα. Να δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις με κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ. Να καταργηθεί η εισφορά ενεργής και να αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΕΠ που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των συντάξεων. Να αποδοθεί σε όλους οι πληρωμένοι 13η και 14η σύνταξη. Να οριστεί το κατώτερο αφορολόγητο εισόδημα στα 12 χιλιάρικα. Τα ανωδρομικά των συντάξεων να καταβάλλονται άτοκα και να μην φορολογούνται, γιατί μας πήρε πίσω η εφορία ό,τι μας έδωσαν. Να σταματήσουν οι πληστηριασμοί για την πρώτη κατοικία. Να καταργηθεί η αντεργατική αντιλαϊκή αντισυνδικαλιστική νομοθεσία. Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τομείων. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ. Να εξοπλιστεί με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την άμεση έκδοση των συντάξεων, να ακυρωθεί η εκχώρηση του έργου της έκδοσης συντάξεων σε δικηγόρους και λογιστές, να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες από τις φωτιές, τους σεισμούς, τις πλημμύρες, να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια, στο ρεύμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης με καταργήση του ΦΠΑ. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες μας, με τη συμμετοχή 325 κατεργαμένων μαχητών, αντιπροσώπων από όλα τα σωματεία της χώρας μας, άνδρες και γυναικών, μέσα στο συγκεντρισμό που ακούσατε, μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από την πείρα και τη δράση μας αυτά τα 3 χρόνια να συζητήσουμε εδώ στο συνέδριό μας, να εκτιμήσουμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τη δράση μας, ζυγίζοντας και τα θετικά και τα αρνητικά, ώστε να καταλήξουμε σε κρίσιμα και την πορεία συμπεράσματα. Γνωρίζουμε την κατάσταση και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσονται η δράση μας και το ποιες δυνάμεις έχουμε να αντιπαλέψουμε. Γνωρίζουμε ότι το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα δεν είναι ανίκητο ούτε αιώνιο. Έχει αγιάγραφες αντιθέσεις που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Είναι στο χέρι της εργατικής τάξης και του λαού με τον αγώνα του να κρεμίσει και να το γκρεμίσει μια ωραχύτερα. Γνωρίζουμε επίσης ότι καμιά κατάκτηση της εργατικής τάξης δεν χαρίστηκε, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρής και ασίγαστης αιματηρής ταξικής πάλης. Αυτό το δρόμο θα τον ακολουθήσουμε με συνέπεια για να προασπίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας, του λαού που υποφέρει από τις άγριες, βάρβαρες, αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές, οι οποίες με συνέπεια εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν το εκμεταλλευτικό σύστημα. Παλεύουμε και διεκδικούμε όλο τον πλούτο που έχουμε παράξει και αυτόν που παράγουν τα παιδιά μας, ώστε να πηγαίνει για τις ανάγκες αυτών που τον παράγουν και όχι να μετατρέπεται σε κέρδη και υπερκέρδη για τις ανάγκες των καπιταλιστών. Σε αυτόν τον δρόμο πορευόμαστε και θα συνεχίσουμε με συνέπεια
μέχρι που η εργατική τάξη να γράψει στη σημαία της την κατάργηση της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γεια σας.